Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τις εφιαλτικές εξελίξεις στο Σουδάν που βυθίζεται στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Τουλάχιστον 56 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται και δύο Έλληνες, Μαρία Δουρουδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, Μάρκο, οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ του Σουδάν από ρουκέτα, η οποία έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της Αναστάσεως λειτουργίας, δεν ήταν στόχος και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Έχουν κατάγματα και θα χειρουργηθούν σήμερα. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Νουβίας Παντός Σουδάν και Ερυθρέας Σάβα, την ώρα της λειτουργίας η εκκλησία ήταν περικυκλωμένη από άρματα μάχης και στρατιώτες. Μάλιστα, οι δύο Έλληνες, Μάρκο, που τραυματίστηκαν ήταν και εκείνοι που ειδοποίησαν για την κατάσταση αυτή και η λειτουργία συντομεύτηκε. Οι συγκρούσεις είναι μεταξύ δυνάμεων του στρατού και παραστρατιωτικών μονάδων. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, είχε εκδώσει νωρίτερα μία ανακοίνωση για την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, όπου συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή. Όσοι τώρα είναι ήδη εκεί, να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις, τηρώντας τα μέγιστα δυνατά μέτρα, Μάρκο. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, και να δούμε την χαρακτηριστική τοποθέτηση του Μητροπολίτη Νουβίας Σάβα. Χθες το πρωί ήρθαν στην εκκλησία δύο Έλληνες να μας πούν ότι θα σταματήσουμε την εκκλησία. Συμφωνήσαμε με τον ιερέα να συνεχίσουμε συνοδεύοντας την ακολουθία. Και ευτυχώς που έγινε αυτό, διότι βγαίνοντας εκείνοι και πηγαίνοντας προς το σπίτι τους χτύπησε ρουκέτα. Οι δύο έχουν τραυματιστεί, ο ένας στα κάτω ατές, στα δύο κάτω άκρα και πρόκειται να χειρουργηθεί. Ο άλλος έχει τραυματιστεί στο ένα πόδι, στο αριστερό πόδι, στην κοιλιά και στο μάτι.